ήρθα όπως έρχονται όλοι οι πρόσφυγοι, δηλαδή από την Τρόμη, Τουρκία και Ελλάδα μετά. Μπήκα στην Ελλάδα. Ο νεαρός Τάχα από το Πακιστάν είναι ένας από τους χιλιάδες των προσφύγων που έφτασαν το 2017 στην Ελλάδα. Η δική του οδύσσια τελείωσε στην Κρήτη, όπου μαζί με άλλα προσφυγόπουλα άρχισε μια καινούργια ζωή. Αρχικά βρήκε στέγη και την απαραίτητη φροντίδα στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στα Ανόγια. Αγαπάνε και με βοηθήσανε πάρα πολύ, δηλαδή ό,τι τώρα είμαι, γιατί ό,τι τώρα έμαθα και εκεί που είμαι τώρα, βοήθησαν αυτοί πάρα πολύ να είμαι τώρα εδώ. Μέσα από καθοδήγηση, δυσκολίες και πολύ κόπο, κατάφερε 4 χρόνια μετά να πετύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο. Εγώ σπούδασα εκεί ηλεκτρολογία, δηλαδή στη σχολή μου έμαθα ηλεκτρολογία και τώρα πέρασα σε πανεπιστήμιο εδώ στο Ηράκλειο και στη σχολή μου, όχι, δεν έχω δει τίποτα τέτοια. Και την ώρα που ήρθα εδώ, μέχρι τώρα δεν έχω δει, θα σου πω αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ κάποιος μου κοιτάει έτσι λίγο παράξενο και συμμαθητές μου να με κοιτάνε έτσι, όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ο Τάχα υποφελήθηκε του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για ετούντες διεθνή προστασία που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου με την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όνειρό του δεν ήταν η ηλεκτρολογία, ωστόσο για εκείνον αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην Κρήτη. Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά τώρα, πώς να πω, δηλαδή, τώρα για μένα, λόγω του γλώσσα και είναι εύκολο να μπω σε αυτό το κομμάτι και αυτό εμένα μου άρεσε. Ελπίζω για μένα περιμένει κάτι καλό εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένο στην Κρήτη. Μέσα σε λίγα χρόνια έμαθε την ελληνική γλώσσα και κατάφερε σήμερα να είναι μεταξύ των πρωτοετών φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Δηλαδή, ξεκίνησα από το ΑΒ. Και δεν ξέρω πώς, δηλαδή έμαθα. Λέω την κατηγορία που ήταν στα Ανόγια. Μας έμαθε με κάτι τρόπο για να είναι εύκολο για να. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τα βιβλία και αυτά. Με νεανική ορμή, πάθος για ζωή και αγάπη για την Κρήτη, ο νεαρός Πακιστανός είναι έτοιμος για τις σπουδές του στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο, τις οποίες θα συνδυάσει με μια δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Ο ίδιος εύχεται να βρίσκει χρόνο για το χόμπι του, τη φωτογραφία και να συνεχίσει να ανακαλύπτει τις ομορφιές της Κρήτης.